Εντάξει, όπως το είπες είναι περίπου, πάμε και σε αυτό το παιχνίδι να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Έχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά παρόλο τις συνθήκες τις καιρικές που δεν μας βοηθήσαν όσο θα έπρεπε. Αλλά εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό και πάμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτό το παιχνίδι. Μερικές φορές λέμε κάποια πράγματα και μπορεί να φαινόμαστε γραφικοί. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Φάνηκε και αυτό και με την Γλυφάδα στην προηγούμενη αγωνιστική, που ήταν η τελευταία, έρθει με τόσα προβλήματα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι είναι καλή ομάδα, ξέρουμε ότι έχει κάποια δυνατά σημεία και καλή πορεία έχει κάνει στο κύπελο. Εκτός έδρας, ειδικά κάνει τρομερή πορεία. Στην έδρα της μπορεί να μην έχει νίκη, αλλά αυτό δεν μας λέει κάτι. Ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ καλό αντίπαλο και είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό για να πάμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να διεκδικήσουμε από αυτό το παιχνίδι πόντο ή πόντους. Είναι δύσκολο όμως τώρα που ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος, τώρα που σιγά σιγά θα υπάρχουν και οι απουσίες, να λείπουν τόσοι βασικοί παίχτες και παίχτες κλειδιά. Εντάξει, σας είπα, αργά ή γρήγορα θα έρχονταν. Το μυστικό για την ομάδα είναι να μπορείς να το καλύψει αυτό το κενό και να μην φανεί. Θεωρώ λοιπόν ότι τα παιδιά είναι έτοιμα και αυτά που θα μπουν, είμαι πεπισμένος ότι δεν θα αφήσουν να φανεί τέτοιο κενό, ότι λείπουν κάποια παιδιά. Θα καλύψουν επάξια τα κενά ή την απουσία των παιδιών αυτών. Γραφές είναι κάτι που θα μας απασχολήσουν μετά και από το παιχνίδι με την Καλυθέα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε δύο παιχνίδια. Είμαστε με τους παίκτες που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και αφού τελειώσει και το παιχνίδι με την Καλυθέα, έχουμε τον χρόνο να σκεφτούμε και να δούμε, να συζητήσουμε για τη διοίκηση. Και ο κόουτς έχει ήδη κάνει κάποιες εισηγήσεις. Και αναλόγως, κάτι λογικά θα πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε, πιστεύω. Εντάξει, αυτό θα συνοηθεί όμως. Είναι κάτι που δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι λίγο μακρινό, όσο και αν φαίνεται ότι είναι σε 10 μέρες, για μένα είναι μακρινό. Όλοι θέλουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Και ό,τι καλό υπάρχει και ό,τι καλό που θα μπορούσε να το έχει, θα το θέλει. Σίγουρα και εμείς ψάχνουμε να δούμε και τι θα υπάρξει στην αγορά και τις οικονομικές δυνατότητες, γιατί εντάξει, πρέπει να το σκεφτούμε γι' αυτό και θα δούμε αναλόγως τι μπορούμε να κάνουμε.